Γιατί βιάζεστε για το πιστοποιητικό τόσο πολύ? Αληθινή ιστορία. Ένας μαθητής, η Μανούλα ενός από τους μαθητές μου, πολύ καλός μαθητής, πήρε το lower τον το Μάιο και ξεκινήσει προετοιμασία για το proficiency. Μου λέει, το παιδάκι μου λοιπόν θέλει να δώσει για proficiency το Δεκέμβριο. Τι λέει, λέω, είναι δυνατόν? Το Μάιο δώσαμε για lower, θα πάμε μετά από 3 μήνες να δώσουμε για το πιστοποιητικό του proficiency. Και της εξήγησα, και αυτό θέλω να επαναλάβω και σε εσάς, ότι δεν είναι ο σκοπός μας να πάρω ένα πιστοποιητικό που, εντάξει, ξέρετε, εμείς μόνο με το Michigan και το Cambridge ασχολούμαστε, με το Cambridge και το Michigan, αλλά ο σκοπός μας δεν είναι να πάρω και το πιστοποιητικό, ακόμα και αυτό. Ο σκοπός μας είναι να βελτιώσω τη γλώσσα μου, πρώτα απ' όλα. Και ως επιστέγασμα της προσπάθειάς μου θα πάρω και το πιστοποιητικό. Γιατί αυτό που θέλουμε να έχουμε, αυτό που μας ανήκει, όπως λέω συχνά, και δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας, είναι η γνώση, καταλαβαίνετε, σας λέω. Γιατί στο μέλλον δεν θα πάτε να δείξετε ένα πιστοποιητικό για να κάνετε μια συνέντευξη, δεν θα πάτε να δείξετε ένα πιστοποιητικό για να απαντήσετε κάποια mail, δεν θα πάτε να δείξετε ένα πιστοποιητικό αν σας ζητήσουν ότι για να κάνεις μεταπτυχιακό πρέπει να κάνεις α, β, γ, δ πράγματα. Άρα, η εκπαίδευση δεν είναι fast food. Τίποτα δεν είναι fast food. Το fast food όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλό για εμάς μακροχρόνια. Έτσι λοιπόν και στην εκπαίδευση δεν θέλουμε fast food. Στην εκπαίδευση θέλουμε σωστές κινήσεις, θέλουμε να μαθαίνουμε όμορφα, σωστά, ωραία και καλά, γιατί αυτό είναι που έχουμε πραγματικά ανάγκη και γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Ελπίζω να βοήθησα, να μην σας στεναχωρήσω πάρα πολύ. Και περιμένω τις απόψεις σας από κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!